Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές στα Αρβορείο Ελλάδος και σήμερα οι παρεμβάσεις και να πούμε φυσικά ότι το θέμα το οποίο κυριαρχεί, τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι η επιλογή της Εκατερίνης Σακελαροπούλου για πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιμένουμε να δούμε μέσα στην ημέρα, από όσο φαίνεται θα έχουμε το ναι και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου και θα είναι στην λογικά έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα στις 22 Ιανουαρίου θα εκλεγεί πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό θέμα. Το δεύτερο είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που δημιουργείται μετά από μια περιπέτεια αρκετών μηνών με διάφορους πειραματισμούς σχετικά με τους μετανάστες και με τον Νότι Μηταράκη στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Το τρίτο και σημαντικό θέμα είναι η συζήτηση γύρω από αυτήν την διάσκεψη για το προσφυγικό μεταναστευτικό και όχι μόνο, διάσκεψη για τη Λιβύη που θα γίνει στο Βερολίνο και δεν έχει καλεστεί η χώρα μας, αν και ζήτησε να συμμετέχει και γίνεται και μια συζήτηση και για αυτό το ζήτημα. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα και να τα σχολιάσουμε, θα έχουμε ενδιαφέρουσες απόψεις στη σημερινή εκπομπή. Να χαιρετήσουμε καταρχάς τον πρώην βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Καραγιαννίδη, που έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Καραγιαννίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, η ατζέντα είναι πλούσια και έπαιζε το όνομα, πρέπει να πούμε, και είναι μάλλον από τα ονόματα που έπαιζαν και δεν κάηκε της κυρίας Σακελαροπούλου. Θα ήθελα έτσι μια άποψη για την επιλογή αυτή, αν σας ευνηδίασε, αν περιμένατε ίσως ένα πολιτικό πρόσωπο, γιατί γίνεται και αυτή η κουβέντα. Γίνεται, ναι. Να πω καταρχάς ότι διάβασα το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου αρχές του Δεκέμβρη σε μια ιστοσελίδα στο New Post από έναν φίλο κιόλας δημοσιογράφου που έγραφε μια ανάλυση γιατί θα προταθεί η κυρία Σακελαροπούλου. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του να πάρει το λαχείο, του προτείνω να πάρει το λαχείο γιατί πέτυχε την πρόβλεψη αυτή, αλλά να πω πριν γίνει, δεν νομίζω ότι υπάρχει αξιολόγηση ως προς το πρόσωπο αυτή τη στιγμή, γιατί ο θεσμός της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει να μένει έξω από τις αντιπαραθέσεις τις κομματικές. Αλλά δεν μπορώ να μην καυτηριάσω το ότι ο κ. Μητσοτάκης, βρισκόμενος μπροστά σε αυτά τα προβλήματα που πριν λίγο αναφέρατε, βρίσκει τον θεσμό της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ξεφύγει, να αλλάξει την ατζέντα, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα για να μπορέσει λίγο να φέρει στα ίσα αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος. Η κυρία Σακελαροπούλου, όπως ξέρετε, προτάθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ που δεν τον εξετάζουμε πάρα πολύ καλά, τα ΜΜΕ ούτε τα πανελλαδικά δεν το πούν καθόλου. Στην συγκεκριμένη ψηφοφορία που έγινε από την διάσκεψη των Προέδρων της Ελληνικής Βουλής, γιατί έτσι εκλέγεται ο Πρόεδρος του ΣΤΕ, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε την κυρία Σακελαροπούλου. Ο κύριος Κακλαμάνης που ήταν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε κιόλας ο κύριος Κακλαμάνης. Υποστήριζε τον κύριο Ράντο. Ένα άλλο πρόσωπο, έναν άλλο δικαστή. Δηλαδή, εδώ έχουμε το εξής καινοφανές. Να προτείνουμε έναν άνθρωπο, μία γυναίκα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να μην την ψηφίζουμε για πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επικοινωνιακό αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς, ξαναλέω, ευτελίζεται και ο ίδιος ο θεσμός με τέτοιου τρόπου επικοινωνιακά τρίκ. Θα την στηρίξει, όσο ξέρω και από τη συνεδρίαση που έληξε πριν 2-3 ώρες στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, θα τη στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το συγκεκριμένο πρόσωπο και γιατί θεωρεί ότι είναι ικανή και γιατί έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό και γιατί δικαστικά η πορεία της είναι λαμπρή. Το θέμα είναι, αλλά είναι οι εποχές, κύριε Καραγιαννίδη, όμως πολύ θα τις χαρακτήριζε έτσι επικίνδυνες. Είναι. Δεν θέλουμε να τις πούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνες, λέμε είναι λίγο επικίνδυνες. Η επιλογή τώρα μιας μιας δικαστού για αυτή την συγκεκριμένη θέση, από τη δικαστική εξουσία, μια δικαστής μπορεί να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Αναρωτιέται ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ένα άλλο λέει καλό είναι να μην είναι πολιτική, γιατί η πολιτική είναι οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου, να πηγαίνουμε να βρίσκουμε μη πολιτικά πρόσωπα για τη συγκεκριμένη θέση, η οποία έχει και ένα πολιτικό βάρος όμως.
Η θέση μπορεί να μην έχει πολλές αρμοδιότητες, mm-hmm. αλλά είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός. Είναι θεσμός. Έχει πολιτική θέση. Βέβαια, πολιτιακός θεσμός είναι ο πρώτος. Δεν είναι δικαστής δηλαδή. Σωστό. Κοιτάξτε, κάθε επιλογή θα είχε τα αρνητικά και θετικά. Και κάθε επιλογή που θα γινόταν θα καθόμασταν εδώ όπως καθόμαστε καλή ώρα τώρα στο τραπέζι και θα συζητούσαμε για αυτό το πράγμα. Προφανέστατα η κυρία Σακελαροπούλου δεν έχει γνώση της εξωτερικής πολιτικής ή εμπειρία. Δεν ξέρω, η γυναίκα διαβάζει. Αλλά δεν είναι αναγνωρισμένη στο εξωτερικό ως στέλεχος μιας ηγετικής, ενός ηγετικού, δεν έχει ένα ηγετικό προφίλ. Και με δεδομένο ότι εν ενεργεία δικαστικός και μάλιστα με υψηλότατη θέση, ουσιαστικά είναι και μη συμβατό και πολύ σωστά σταματάει από σήμερα να ασκεί τα καθήκοντά της ως δικαστής, να έχει και ενεργό πολιτικό ρόλο. Δεν μπορεί να βγαίνει δηλαδή με σημαίες στομάτων ή να έχει πολιτική άποψη. Είναι ένα θέμα, είναι ένα ερώτημα. Το προλάβατε αυτό. Είναι το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του πολιτικού που παίζει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί τον βολεύει διπλά αυτή η επιλογή. Αφενός μεν δείχνει ένα προφίλ ανθρώπου φιλελεύθερου που είναι υπέρ της ισότητας των φύλων, και απ' την άλλη ανδειάζει μια θέση στην οποία οι πρώτες της Νέας Δημοκρατίας καταλαβαίνετε θα είναι βολικότεροι προς τα δικά τους, προς τις δικές τους πολιτικές βλέψεις και στρατηγικές. Να πω όμως ότι το εξής. Έξυπνη κίνηση είναι πάντως. Έξυπνη, κύριε Καραγιάννη. Για να λέμε τα. Προφανώς είναι έξυπνη κίνηση και μάλιστα ο ίδιος. Αλλά ο ίδιος οδηγήθηκε σε αυτό το αδιέξοδο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το περιβάλλον του και οι ονόματα μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί να τα προτείνει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τη Διαμαντοπούλου, τον Δαμανάκη, τον Λουκά τον Παπαδήμο. Έγινε ένα αλυσβερίσι πολύ κακό, για ξαναλέω, για το θεσμό της Δημοκρατίας, της Προεδρίας Δημοκρατίας. Και άρα ο ίδιος οδηγήθηκε σε αυτό το αδιέξοδο. Ανέβηκε σε βουνά, κατέβηκε από βουνά, πήγε να σκεφτεί κτλ. Κάποια στιγμή θα το έκανε αυτό το πράγμα. Θα επέλεγε έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, και επέλεξε. Και ήταν όλοι κυρίως από το περιβάλλον του Κινάλ, πρέπει να πούμε. Ναι, τα πρόσωπα τα οποία παίζαν. Οι περισσότεροι είτε συμμετείχαν σε θέσεις ευθύνης σε περιόδους διακυβέρνησης χώρας από το ΠΑΣΟΚ ή είχαν σχέση με το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια με το κίνημα αλλαγής και τελικά πάντως, αδειάζονται όλοι από αδειάζονται. Το Βενιζέλο μέχρι Παπαδήμο κλπ. Να πω ξανά, το πρόσωπο πρέπει να συνθέτει. Και σε αυτή τη βάση όντως το πρόσωπο αυτό συνθέτει. Δηλαδή θα πρέπει οι αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις να έχουν τουλάχιστον μια συνισταμένη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί αυτός είναι ουσιαστικά ο τηρητής της δημοκρατίας του πολιτεύματος στη χώρα μας. Σε αυτή λοιπόν τη λογική συνέχει η κυρία Σακελαροπούλου. Ξαναλέω, αρνητικά θα βρεθούν και θετικά θα βρεθούν. Δεν είναι ο άνθρωπος που τον ξέρουν όλοι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα την αποκτήσει αυτή την εμπειρία και την αναγνωρισιμότητα σύν το καιρό. Ξανά, η επιλογή είναι του Πρωθυπουργού πάντοτε για την πρόταση προς το πρόσωπο του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, θα κριθεί και στο μέλλον. Εσείς τώρα είχατε προτείνει και μάλιστα πριν από λίγες μέρες ως ΣΥΡΙΖΑ εκλογή Παυλόπουλου. Ναι. Πάλι είναι λίγο περίεργο αυτό, να τον χαρακτηρίσουμε εντός εισαγωγικών κεντροδεξιό, δεξιό Παυλόπουλο να τον προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και την Σακελαροπούλου την μη δεξιά, από όσο γράφουν οι εφημερίδες, να την προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Ακούγεται και αυτό λίγο περίεργο. Η δικιά μας η πρόταση πάντως είχε μια συνέχεια. Γιατί τον να συνεχίσει ο Προκόπης. Ναι, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο τον πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ήταν η κυβέρνηση. Ψηφίστηκε προφανώς από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, όχι από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλειπε, όπως είπαμε και στο διάλειμμα, στην ψηφοφορία. Άρα η δικιά μας η πρόταση είχε μια συνέχεια. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο είχαμε προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκλέχθηκε. Θεωρούσαμε ότι έκανε σωστή και σοβαρή δουλειά τα 5 χρόνια. Είναι πολιτικό πρόσωπο, έχει γνώση των εξωτερικών θεμάτων, έχει διατελέσει υπουργός, ήταν βουλευτής πολλά χρόνια. Είχε μεγάλη εμπειρία. Καθηγητής Πανεπιστημίου. Είχε λοιπόν μια μεγάλη εμπειρία και άρα η πρότασή μας είχε μια λογική συνέχεια. Δεν θα ξαναπούμε όχι στην κυρία Σακελαροπούλου για αντιπολιτευτικούς λόγους. Αν κρίναμε ότι το πρόσωπο όντως θα προκαλούσε ζήτημα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα το συζητούσαμε. Αλλά κρίνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν προκαλεί ζήτημα στη συνέχιση της Προεδρίας. Οπότε δεν είμαστε αρνητικοί στην υπερψήφισή της. Μάλιστα. Θα δείξει φυσικά το τι θα γίνει. Να πούμε ότι
Γίνεται μεγάλη συζήτηση να αποκτήσει αρμοδιότητες ο πρόεδρος. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, κύριε Καραγιαννίδη, για τον απλούστατο λόγο ότι έγινε συνταγματική αναθεώρηση. Άλλαξε μόνο το άρθρο για το πώς θα γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα η κυρία Σακελαροπούλου, εκτός πολύ συγκλονιστικού απροόπτου, θα εκλεγεί και θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, χωρίς να σημαίνει τίποτα το γυναίκα. Έπρεπε κάποια στιγμή να έχουμε και γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι, όπως το λέτε, είναι ταυτονόητα, θεωρούνται επανάσταση σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή το ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις που έχουν καταλάβει οι άνδρες είναι αυτονόητο. Δεν είναι κάτι επαναστατικό. Είναι επικοινωνιακή διαχείριση που λέτε όλο αυτό το σκηνικό λόγω των προβλημάτων και με το μεταναστευτικό και με. Με το Βερολίνο. Είναι και είναι, σας είπα εξ αρχής, πριν πάμε σε αυτό όμως να υπογραμμίσω ένα φάουλ που έγινε χθες. Και ένα φάουλ που είναι προσβλητικό για τα άτομα με αναπηρία. Χθες για πρώτη φορά βγαίνει πρωθυπουργός να κάνει διάγγελμα διακαναλικό. Η ΕΡΤ το παρουσιάζει προφανώς. Η ΕΡΤ έχει την ευθύνη του αυτού που θα πω. Και δεν υπάρχει διερμηνία για τους κοφούς. Όπως ξέρετε, σε όλα τα διαγγέλματα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού, υπάρχει άνθρωπος που διερμηνεύει αυτά που λέει το πρόσωπο που μιλάει και οι κοφοί δεν μπορούν να ακούσουν. Δεν είχε καν υπότιτλους από κάτω. Δηλαδή, παρανόμος, γιατί υπάρχει νόμος που ορίζει ότι πρέπει τα κανάλια να έχουν και για αυτούς τους ανθρώπους τη συγκεκριμένη διερμηνία, να καταλαβαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι σε μια χώρα ζουν και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν και πρέπει να καλύπτονται και αυτοί. Πάμε τώρα, μια μικρή παρένθεση ήταν να την κάνω αυτήν οπωσδήποτε για να ακουστεί. Και ένα ακόμα περίεργο το γεγονός ότι πριν περάσαν τα χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας πριν 4 χρόνια, 5 χρόνια, είχε μπει στην κοινοβουλευτική ομάδα να το αναφέρει. Δηλαδή, είχε γίνει συνεδρίες. Αφορά και την κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς η κοινοβουλευτική ομάδα θα ψηφίσει. Όπως λέτε, ναι, γιατί οι βουλευτές θα ψηφίσουν. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν. Ενημέρωσε πρώτα την κοινοβουλευτική και ομάδα μετά το... και μετά ανακοινώθηκε δημόσια. Καλά, εντάξει, είχε γίνει διαρροή. Ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι άνθρωποι που ήταν απ' έξω το είχαν ακούσει ούτως ή άλλως. Αλλά όντως ενημερώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, συνεφώνησε και προχωρήσαμε στην εκλογή του Προκόπου. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο επικοινωνιακό. Υπάρχουν τρία, τα είπατε και τα τρία. Υπάρχουν τρία μεγάλα ζητήματα κατά την άποψή μου σοβαρότατα. Το σοβαρότερο όλων βέβαια είναι η μη πρόσκληση της Ελλάδας στην συνεδρίαση της 19 Γενάρη που θα γίνει στο Βερολίνο. Η απουσία δηλαδή της χώρας μας για ένα θέμα που αφορά άμεσα την Ελλάδα και είναι το λιβικό και ό,τι έρχεται πίσω είναι από το... Είναι τόσο σημαντικό αυτό γιατί ακούστηκαν φωνές όπως η κυρία Βούλτεψη που λέει εντάξει δεν είναι και κάτι... Φοβερό και τρομερό. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεννοηθούν. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη έγραψε ότι είναι ντροπή. Η κυρία Μπακογιάννη πολύ ευγενικά, με πολύ διπλωματικό τρόπο, χαρακτήρισε ανίκανους την ελληνική κυβέρνηση. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υποσιάζει η χώρα μας από αυτή τη συνάντηση. Τώρα, στα μεγέθη Βούλτεψη Μπακογιάννη, νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη μάλλον έχει σοβαρότερη και βαρύτερη αντίληψη. Γνωρίζει και το χώρο του. Γνωρίζει και το χώρο, έχει διατελέσει και υπουργός εξωτερικών. Η κυρία Βούλτεψη δεν έχει διατελέσει προς το παρόν, ευτυχώς ακόμα σε υπουργική θέση. Τώρα, αυτό το ζήτημα για μας και ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νομίζω και ως Έλληνες θα πρέπει να το κρίνουμε, είναι σοβαρό να λείπει. Έχει κληθεί μέχρι και το Κονγκό να συμμετάσχει σε αυτή. Και στην βάση αυτού παίζει και, να σας πω, και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό μια φωτογραφία όπου 4 ηγέτες, η κυρία Μέρκελ, ο Πούτιν, ο Ερντογάν και ο Μακρόν κρατάνε τα χέρια τους και βγαίνουν φωτογραφία και η Ελλάδα δεν είναι πουθενά. Και υπάρχει και το άλλο που έχει κατά κόρον υποθεί τις τελευταίες 3 μέρες. Όταν δεν συμμετέχεις σε μια διαδικασία, μπορεί να είσαι το μενού αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, όταν είσαι απόν από μια διαδικασία που συζητιέται τι θα φάνε, αν λείπεις εσύ, μάλλον μπορεί να είσαι και το μενού αυτού που θα φαγωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και μεγάλη ευθύνη έχει και η σημερινή κυβέρνηση για αυτή την απουσία. Και μεγάλη ευθύνη έχει μετά το φιάσκο της Αμερικής. Παλιότερα υπήρχαν προσκλήσεις στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες διασκέψεις. Γιατί γράφτηκε και αυτό, κύριε Καραγιαννίδη. Ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν μας καλούσαν. Ναι, ναι. Και τι έγινε, άλλη μια φορά δεν μας κάλεσαν. Όχι, όχι.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόν και στην συνάντηση που έγινε στην Ιταλική πόλη που μου διαφεύγει, θα πω Πάδοβα, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, στο Παλέρμο, συγγνώμη, στη συνάντηση του Παλέρμου. Ήμασταν στη συνάντηση της Μάλτας, δεν ήμασταν σε συναντήσεις που δεν αφορούν, και δεν ήταν και η Τουρκία, στη συνάντηση του Βερολίνου, γιατί ο κύριος Πέτσας χθες αυτό είπε. Στην πρώτη συνάντηση του Βερολίνου δεν ήταν και η Τουρκία. Όχι, δεν ήμασταν εμείς. Προφανώς δεν ήμασταν εμείς, αλλά δεν ήταν και η Τουρκία. Η ειδοποιώς διαφορά είναι τώρα είναι η Τουρκία. Το ότι ήταν μακριά παρούσα η Λιβύη για την Τουρκία. Έτσι, τώρα είναι κοντά. Είναι παρούσα και μάλιστα χθες ανακοίνωσε, αν το θυμάμαι καλά, χθες ή προχθές ανακοίνωσε ο κύριος Ερντογάν ότι βγάζει το καράβι να κάνει δίπλα από το Καστελόριζο έρευνες, σεισμικές έρευνες για φυσικό αέριο. Ότι μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης δεν υπάρχουν άλλα σύνορα. Σε αυτά εμείς δεν απαντάμε με τρόπο που θα πρέπει να αναγνωριστεί. Ξαναλέω, αρχή του φιάσκου αυτού, αρχή μάλλον αυτού του μεγάλου προβλήματος της μη κλίσης μας, και εμφανιστήκαμε και ως επέτες να παρακαλάμε. Πήρε ο κ. Μητσοτάκης τηλέφωνο την κυρία Μέρκελ να την παρακαλέσει να τον σου πει. Λέγεται επίσης ότι το κακό δεν είναι άντε δεν καλέστηκες. Το κακό είναι ότι ζήτησες να σε καλέσουν. Αυτό. Και ακόμα τελικά χειρότερα. Ακριβώς. Αυτό που λέμε έφαγες πόρτα. Ακριβώς. Το θέμα φυσικά είναι και για τη γερμανική πολιτική ηγεσία, το γερμανικό κράτος. Είναι ασέβεια. Κανένας δεν το... Πόσο ασέβεια είναι αυτό. Γιατί να παίζει 100-0 την Τουρκία. Είναι ασέβεια όπως το λείπαμε. Γιατί είναι τα συμφέροντά της εκεί, έτσι. Ωραία. Εσύ ως χώρα τι έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Γιατί αν θυμάστε καλά μέχρι τον Ιούλιο δεν είχαμε αυτή τη θέση. Εξωτερικά, δηλαδή με τη Γερμανία συνομιλούσαμε και η Γερμανία μας υπολόγιζε και μας υπολόγιζε πολλά θέματα, όχι μόνο σε αυτό. Ξαναλέω όμως, αρχή αυτής της εξέλιξης είναι το φιάσκο στην Αμερική. Θα πρέπει εκεί να μείνουμε και να συζητήσουμε πολλά ζητήματα. Καταρχάς θα σας πω ότι μάθαμε για το διάβημα που έκανε το Ιράν μετά από μια εβδομάδα. Ότι το Ιράν απέστειλε διάβημα στον Υπουργό Εξωτερικών και ο Δένδιας αναγκάστηκε μετά από μια εβδομάδα δημοσίως πλέον, γιατί δεν κρυβόταν αυτό, να αποδεχθεί ότι όντως υπήρξε διάβημα. Πήγαμε στην Αμερική, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως ο προβλέψιμος, ο υποτακτικός, ο τα δίνω όλα και το μόνο που κερδίσαμε ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο φίλος του είναι ο Ερντογάν και συζητάει μαζί του για ζητήματα που αφορούν την Μεσόγειο. Απερίγραπτη συμπεριφορά, ναι, πριν να πούμε αυτό. Και εδώ να πούμε όμως και κάτι, ότι βιώνουμε, λόγω του ότι έχετε γνωρίσει και παλιά σχολής πολιτικούς, και έβλεπα ας πούμε, ναι, ένα βιβλίο που θα βγει αυτές τις μέρες σε μια εφημερίδα για το Μιτεράν, βιώνουμε πλέον στιγμές απερίγραπτες από πλευράς πολιτικού προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό στη χώρα μας εκείνη τη μέρα ήταν επικώς απαράδεκτη. Δηλαδή έβλεπες και δεν το πίστευες αυτό. Ακριβώς. Και να πω από τα τριτεύοντα να ξεκινήσω, που για μερικούς είναι πολύ σημαντικό, από την ανάποδη σημαία στη φωτογραφία μέχρι το να μιλάει 20 λεπτά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 17 δευτερόλεπτα. Ήταν όλο... και η συγκυρία όμως, κύριε Καραγιαννίδη. Ναι, δηλαδή, εντάξει, τώρα έτυχε να είναι και σε δικαστική περιπέτεια αυτό... ο πρόεδρος της Αμερικής. Έτυχε να γίνει αυτό στο Ιράν. Ο Σουλεϊμανί. Ακούστε με λίγο, θα φτάσουμε. Έλειπε κιόλας ο πρόεδρος για κάποιες μέρες κάπου. Βρέθηκε εκεί, έγιναν οι ερωτήσεις. Να πω κάτι. Υπήρξε πρόταση να μην γίνει αυτή η συνάντηση. Να μην πάει ο Μητσοτάκης. Γιατί όπως το περιγράφει η συγκυρία, δεν ήταν υπέρ μας. Ήταν άσχημη. Απ' την άλλη, δεν είναι που πάει, επειδή είπατε για τον Σουλεϊμανί, είναι ο μόνος Ευρωπαίος αρχηγός που επιδοκιμάζει δολοφονία ξένου αξιωματούχου. Δεν υπήρξε κανένας άλλος Ευρωπαίος πρωθυπουργός, υπουργός που να μιλήσει ότι στηρίζουμε δολοφονίες ξένων αξιωματούχων σε ξένες χώρες από τις αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν έχει ακουστεί. Έχετε εσείς ακούσει από κάποιον άλλον να στηρίξει αυτό που ήταν ουσιαστικά το έναυσμα για να βρεθούμε προ-πολέμου. Αυτό το πράγμα πώς πας και το λες σε μια ξένη χώρα. Τι περιμένεις να συμβεί μετά. Τέλος πάντων όμως, ξαναλέω, όντως έχουμε μια. Δεν είναι ατυχία, το πολιτικό προσωπικό προκύπτει μετά από επιλογές των ανθρώπων που τους ψηφίζουν. Αλλά όντως σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο έχουμε ηγέτες που είναι τραγωδίες. Από τον Τραμπ, τον Μπόρις Τζόνσον και δεν θέλω να συνεχίσω, τον Σαλβίνι στην Ιταλία, όντως. Σε αυτό όμως το πλαίσιο κινείτο και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί δεν μας προέκυψαν το τελευταίο. Ο Όρμπαν υπήρχε, ας πούμε. Ο Όρμπαν υπήρχε, ακριβώς. Αυτοί όλοι οι ηγέτες δεν προέκυψαν επί Νέας Δημοκρατίας, ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο βαδίζαμε στην εξωτερική πολιτική. Θα έπρεπε να πούμε για την συνάντηση του Βερολίνου να εκβιάσουμε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Ξέρετε, έχει πολλά όπλα μια χώρα. Δεν είναι μόνο να παίρνει ένα τηλέφωνο και να παρακαλά, σας παρακαλώ, μπορείτε να με καλέσετε. Όπως το είπατε, είναι μέγιστη ντροπή. Να παίρνει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και να παρακαλάει να τον καλέσουν. Υπήρχε το ζήτημα του βέτο. Θα πήγαινε στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λέει: παιδιά, βέτο σε όλα. Βέτο σε όλα. Δεν προχωράει τίποτα. Δεν γίνεται. Είσαι μια χώρα που παίζει σημαντικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην το αναγνωρίζουν οι άλλοι ή εσύ να μην το θυμάσαι. Να μην σε λογαριάζουν ούτε όσο το Ζαΐρ, το οποίο είναι πολύ πιο μακριά, πρέπει να πούμε, στη Λιβύη από τρεις την Ελλάδα. Χώρες παρακάτω είναι. Ναι. Προφανώς. Έχουμε φυσικά και ένα θέμα εσωτερικής επικαιρότητας με διεθνείς διαστάσεις. Όμως είναι αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα. Ήδη θα έχουμε κινητοποιήσεις από την περιφέρεια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κυρίως στην Μυτιλίνη. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πρέπει να πούμε, όταν ο Περιφερειάρχης μιλάει για 27.000 κόσμο. Δεν ξέρουν πλέον, κύριε Φυλακτέ, δεν ξέρουν. Μπορεί να είναι και 30.000. Δεν ξέρουν. Αυτή είναι η τραγωδία, ότι όντως όπως το περιγράφεται. Το ζήτημα είναι τώρα, το συνδέετε εσείς. Τελικά τι κάνει ο Ερντογάν, δηλαδή πιέζει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο με το μεταναστευτικό, πλήττει την Ελλάδα. Και από όλη αυτή την ιστορία βγαίνει πάντα κερδισμένος. Εγώ αυτό βλέπω. Θα βγαίνει κερδισμένος πάντα ο Ερντογάν. Θα βγαίνει κερδισμένη πάντα η Τουρκία και ο Ερντογάν προφανώς, γιατί τώρα είναι πρόεδρος της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία έχει ένα σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο να παίξει στην περιοχή. Έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες μέσα στην χώρα της και μπορεί να τους διαχειρίζεται κατά το δοκούν και κατά τα δικά της εθνικά συμφέροντα ως μέσο πίεσης. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι μετά από 6 μήνες που καταργήσαν ένα Υπουργείο του Επανιδρύου. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το φιάσκο. Είναι το δεύτερο φιάσκο που αναφέραμε πριν. Να σας πω όμως κάτι πριν από αυτό. Η πρώτη πράξη αυτής κυβέρνησης που αναλαμβάνει στις 9 Ιουλίου είναι το ΦΕΚ, το πρώτο ΦΕΚ που βγαίνει, είναι η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γιατί καταργείται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και εδώ πρέπει να μείνουμε. Γιατί τα πράγματα τα λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέτε εσείς. Ο Πρωθυπουργός σε απάντηση προς τον κύριο Βαρουφάκη, σε επίκαιρη ερώτηση, λέει ότι καταργήσαμε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και πήγε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης γιατί είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Γιατί δεν ελέγχουμε ποιος μπαίνει και έπρεπε να πάει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που μαζί με την ΕΥΠ θα ελέγχουν τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό στη χώρα μας. Τι συνέβη τώρα μετά από 6 μήνες, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ξαναγυρίσαμε πίσω. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερο ζητούμενο. Να τα θυμηθώ τα πρόσωπα. Χρυσοχοΐδης και αναλαμβάνει ο κύριος Κουμουτσάκος. Φεύγει. Έρχεται η κυρία Μιχαηλίδου. Φεύγει. Έρχεται ο κύριος Θοδωρικάκος και λέει το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να έχει γνώση και αρμοδιότητα. Βάζει τον κύριο Λογοθέτη ειδικό γενικό γραμματέα. Έρχεται μετά ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής και αναλαμβάνει εθνικό συντονιστής. Και μετά έρχεται το Υπουργείο ξανά, ιδρύεται το Υπουργείο. Το δεύτερο ερώτημα είναι, ο κύριος Στεφανής τι κάνει σήμερα? Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του? Ήταν ο εθνικός συντονιστής, υφυπουργός. Θα έχει κάποιο ρόλο από όσο ακούστηκε. Παίζει κάποιο ρόλο. Θα έχει κάποιο ρόλο στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ναι. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή των πολιτικών, όχι όμως σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ωραία. Στα επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα. 70.000... Ο κύριος Μηταράκης έγινε υπουργός γιατί είναι απτυχίο και έχει γνώση του προβλήματος. Θα φτάσουμε στον κύριο Μηταράκη που λέτε. Θα κάνω μια αναφορά παρακάτω για τον κύριο Μηταράκη μετά, γιατί έχει, εγώ θέλω να την πω γιατί με εμπλέκει προσωπικά. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, 70.000 αιτήσεις ασύλου σε εκκρεμότητα. Αν θα πάτε στην ανοιχτή δομή που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη, θα σας πούνε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι φρενοκομείο. Αλλάζει για πολλωστή φορά μέσα σε 6 μήνες το νομικό πλαίσιο. Οι αρχές στις οποίες πρέπει να συνομιλούν οι άνθρωποι που εργάζονται στις δομές αυτές, τα χαρτιά, οι αρμοδιότητες, οι άνθρωποι που θα πάνε, πώς θα φύγουν από το εξωτερικό αυτοί που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ότι έχουν συγγενείς και θα φύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχει ένα μπάχαλο γενικότερο. Συν αυτό των 30.000 που λέτε στην Λέσβο, των 27.000, να μην είμαστε υπερβολικοί, αν και νομίζω ότι τις έχουν φτάσει 30.000, συν αυτό το πράγμα στην Λέσβο, πώς διαχειρίζεσαι 27.000 ανθρώπους σε ένα νησί που οι μόνιμοι του κάτοικοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 6.000-7.000 ανθρώπους? Μπορεί να γίνει κάτι ώστε. Καταρχάς, δεν είναι θέμα της Ελλάδος οι ροές. Όχι, δεν είναι. Ότι μπαίνει ροές στη χώρα. Αλλά
Να σας πω κάτι. Υπάρχει διεθνές δίκαιο της θαλάσσης και λοιπά που δεν μπορείς να κάνεις αυθαιρεσίες πολιτικές ή οτιδήποτε. Σωστό. Ακούστηκαν από το να τους πάμε σε ακατοίκητα νησιά. Αυτό για να γίνει πρέπει να πούμε, κύριε Καραγιαννίδη, για αυτόν τον κόσμο. Θέλει και ένα χρονικό διάστημα για να κάνεις υποδομές. Και θα φας και 5 καταδίκες από την ΥΠΑΤΗ αρμοστή. Ναι, και δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά άμεσα ή με... να πω κάτι. Υπάρχει κάποια συνταγή ώστε να μην μπαίνει αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό που είπα πριν για τον κύριο Μηταράκη που θα κάνω αναφορά. Είναι, πέφτουν στην παγίδα που στείναν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό και θα έρθουμε εμείς και θα το λύσουμε αμέσως. Τώρα λοιπόν μετά από 6 μήνες που όχι απλώς δεν το λύσαν αμέσως, αλλά το κάνουν πολύ χειρότερο, πληρώνουν τα επίχειρα των πραγμάτων που λέγανε, των υπερβολών που λέγανε, των ρατσιστικών σχολείων που κάνανε, των εθνικιστικών σχολείων που κάνανε. Ο κύριος Μηταράκης κυνηγήθηκε, όπως θα έχετε δει, όταν πήγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έγραψα ότι διαφωνούσαμε και διαφωνούμε και θα διαφωνούμε για πάντα σε τέτοιου τύπου βιαιότητες. Οι άνθρωποι που κυνηγούν άλλους ανθρώπους δεν έχουν κανένα πολιτικό κριτήριο, θέλουν μόνο να τους λιντσάρουν και επειδή το έζησα και προσωπικά, δεν θα συμφωνήσουμε τώρα, δεν συμφωνούσαμε τότε και δεν θα συμφωνήσουμε και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι όμως αυτοί που υπέθαλψαν αυτό το μίσος, ο κύριος Μηταράκης μεταξύ αυτών, όταν ήταν η αντιπολίτευση και μιλούσε για αλλίωση, για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τους πρόσφυγες, τους καλεί να έρθουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να σκεφτούν διπλά αυτά που λέγανε στο παρελθόν, γιατί αυτά πληρώνουν τώρα. Δεν είμαστε περήφανοι ότι πολιτικοί κυνηγούνται σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, δεν έχει σχέση αν σήμερα ήταν στοιχείο και αύριο είναι κάπου αλλού. Αυτό όμως οι ίδιοι το οδήγησαν να φτάσουμε πάντως, εκεί πέρα. Έχω την αίσθηση, κύριε Καραγιαννίδη, ότι και εσείς προβληματίζεστε. Είμαστε σε μια περιφέρεια, ας πούμε, Βορείου Αιγαίου. Ο πληθυσμός της περιφέρειας να είναι 180-190 χιλιάδες και σύμφωνα με τους υπιότερους υπολογισμούς οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες ή όπως θέλουμε τους λέμε, είναι πάνω από 50 χιλιάδες. Δηλαδή εδώ αρχίζει και το πράγμα γίνεται εκρηκτικό, εκρηκτικό για να μην πω κάτι χειρότερο. Να σας πω όμως κάτι. Ποιος ευθύνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν εκεί 6 μήνες, γιατί ξαναλέω, όταν φύγαμε τον Ιούλιο η Μόρια είχε 7.000 ανθρώπους και ήταν προγραμματισμένο οι 2.500 που ήταν ευάλωτες, ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες να φύγουν. Γιατί από τις 7.500 που θα πήγαινε στο 5 αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, φτάσαμε στις 30.000 σήμερα, έχουν ευθύνη. Γιατί εγκλωβίσαν τον κόσμο και γιατί ήταν αυτό, θεωρούσαν ότι ήταν η συνταγή για να επιτύχουν αυτό που θα θέλανε, να μην υπάρχουν ροές. Μόνο που οι ροές δεν είναι δικό μας θέμα. Οι ροές είναι θέμα και της Τουρκίας, αλλά και της γενικότερης κατάστασης που υπάρχει στον κόσμο και δει στη Συρία. Δεν πρέπει και, το Ιράκ. Και λίγο την Ευρώπη παραπάνω να την απασχολήσει. Όμως η Frontex, ναι, για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση, τι ακριβώς κάνει, δηλαδή διευκολύνει αυτόν τον κόσμο να μπει στην Ελλάδα? Η αυτό Frontex, καταλαβαίνω εγώ. Να σας πω κάτι. Και η Frontex, και γιατί ισχύει ακόμα και η συμφωνία που έγινε με το ΝΑΤΟ τότε για τις κοινές περιπολίες μαζί με την Τουρκία, και η Frontex και τα πλοία της του ΝΑΤΟ και τα πλοία τα τουρκικά και τα ελληνικά, search and rescue, έρευνα και διάσωση κάνουν. Αυτό κάνουν. Αυτό είναι προορισμένοι να κάνουν. Αυτό είναι και το διεθνές δίκαιο. Εκείνος που οθεί τους ανθρώπους να περάσουν στην Ελλάδα είναι άλλος. Τους οθεί ανάγκη να σωθούν, αλλά τους οθεί και Τούρκος. Ο Ερντογάν τους οθεί για να περάσουν στην Ελλάδα και παραπέρα στην Ευρώπη. Το χρησιμοποιεί, όπως είπαμε και πριν, ως εργαλείο. Το ζήτημα όμως είναι και άλλο. Γιατί να φτάσουν αυτοί στην Τουρκία? Κάτι συμβαίνει στις χώρες τους. Να δούμε και αυτό, να πιέσουμε την Ευρώπη να βρεθεί λύση στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Γιατί αυτοί στο Ιράν αύριο, δεν στο Ιράν αύριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν ξεκινήσει ένας πόλεμος στο Ιράν. Είναι και πολύ μεγάλο, πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Δεν είναι 10 εκατομμύρια το Ιράν. Οπότε να συζητήσουμε για την ειρήνη. Αντί να συζητάμε, που πρέπει να το συζητήσουμε γι' αυτό, πώς θα διαχειριστούμε την προσφυγική χρήση, να συζητήσουμε για τους τρόπους που να μην συμβαίνουν πόλεμοι. Και δεν το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Και δεν θα το κάνω πολύ κομματικό. Δεν το κάνουμε γενικώς. Και εμείς θα έπρεπε να συζητήσουμε περισσότερο. Να πούμε πάντως ότι υπάρχει και η Γερμανία, θα έλεγα, κύριε Καραγιαννίδη. Αυτό που λέγεται γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Τελικά αυτοί που τα λέγανε αυτά, μάλλον δικαιώνονται. Δηλαδή βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία άγεται και φέρεται από την πολιτική της Γερμανίας σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και στο μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό δεν έχουμε δει στεναρή αντίδραση, γιατί ουσιαστικά η ισχυρή χώρα της Ευρώπης είναι πλέον μόνο η Γερμανία. Μαζί με τη Γαλλία, θα μου πείτε.
Πάλι την Ιταλία. Όμως, σωστό. Πριν αλλάξει η κυβέρνηση στην Ιταλία, δυστυχώς, αλλά και όσο ήταν και η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι είχε γίνει μια μικρή άτυπη συμμαχία των χωρών του Νότου που δεχόντουσαν το μεγαλύτερο βάρος της προσφυγικής κρίσης. Ισπανία, Μάλτα. Θα θυμάστε ότι έχουν γίνει τρεις συναντήσεις στη Μάλτα. Ισπανία, Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα. Και συζητούσαμε για να, και η Γαλλία, για να διαχειριστούμε ακριβώς αυτή την υπερεξουσία που έχει αυτή τη στιγμή η Γερμανία και είχε και έχει η Γερμανία. Σε αυτό ένα αντιστάθμισμα ήταν τέτοιου τύπου συμμαχίες. Εσείς ακούσατε τους τελευταίους 6 μήνες να υπάρχει κάποια συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης μετά με αυτά που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση ως συναντήσεις και αποφάσεις? Γιατί ήταν ημιεπίσημο πλέον το όργανο των χωρών του Νότου στις συναντήσεις και τις αποφάσεις που έπαιρνε, γιατί δρούσαμε και ενιαία σε αυτή την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Γιατί πιέσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στις χώρες που δεν δέχονται, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Ξαναλέω, η ισχύς έρχεται όταν βρίσκεις σύμμαχες χώρες που έχουν τα ίδια πάνω κάτω συμφέροντα. Όταν θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος της γειτονιάς και δεν μιλάς με κανέναν ή θεωρείς τον εαυτό σου το άπαν την αρχή και το τέλος του κόσμου, τότε άλλα πράγματα έρχονται μπροστά σου. Άλιστα. Τοπικά εδώ, κύριε Καραγιαννίδη. Τοπικά. Είχαμε πει, να πω, το έκανα χθες μια ανάρτηση και σας έβαλα και σας μέσα, ως tag τώρα, τέλος πάντων χρησιμοποιούμε και λέξεις που δεν είναι ελληνικές. Υπάρχει μια, στα Μουλοχτά πέρασε μια υπουργική απόφαση 9 Δεκεμβρίου, ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης, στην οποία αφήνει πλέον να λειτουργεί το εκπτωτικό χωριό, έτσι λέγεται στην Αθήνα, και Κυριακές. Και έκανα έναν μικρό διάλογο με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, που ο οποίος προς τιμή του απάντησα άμεσα σε αυτό που είχα γράψει. Θα έχουμε εξελίξεις αρνητικές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απελευθέρωση των πάντων. Το εκπτωτικό χωριό που υπάρχει στην Αθήνα θα πλήξει άμεσα, καταλαβαίνετε τι είναι να είναι ανοιχτό ένα τεράστιο μέρος με μαγαζιά Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, όλο το χρόνο. Με μια γελία τελείως δικαιολογία, δεν θέλω καν να την αναφέρω. Αυτό όμως ανοίγει την πόρτα να δημιουργηθούν και εκπτωτικά χωριά. Πέρασε νόμο αυτή η κυβέρνηση πάλι το Δεκέμβριο. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία διαβούλευση. Δηλαδή, ο υπουργός αποφάσισε, το υπέγραψε, ισχύει. Ούτε τον ΕΣΕΕ, το όργανο των εμπόρων, ούτε τους εμπορικούς συλλόγους Αθηνών, κανέναν δεν διαβουλεύτηκε. Μόνος πήρε μια απόφαση με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και το έκανε νόμο του κράτους. Ποιος μας κάνει εξασφαλίζει ότι αύριο μεθαύριο δεν θα δημιουργηθεί ένα εκπτωτικό χωριό ανάμεσα στη Δράμα στην Καβάλα ή ανάμεσα στη Δράμα και τις Σέρες? Ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Τον θάνατο των μικρομεσαίων. Αφήνονται δηλαδή πολλά πράγματα ελεύθερα. Ανεξέλεκτα πλέον, αυτό δεν είναι ελευθερία. Ανεξέλεκτα, και θα πλήξουν την μικρή και την μικρομεσαία οικονομία στην επαρχία. Και σαν ΣΥΡΙΖΑ, τι προγραμματίζετε από εδώ και πέρα, κύριε Καραγιάννη? Λοιπόν, αυτό είναι, μου δίνεται την ευκαιρία. Υπάρχει ένας πλούσιος σχεδιασμός μέχρι και τον Φλεβάρι. Έχει κλείσει, φαντάζομαι ότι εκτός εξαιρετικού ενδεχομένου, μία Φλεβάρι, έρχεται ο κύριος Παπάς και θα γίνει εκδήλωση για την οικονομία στην Δράμα. Το βράδυ θα ακολουθήσει ο ετήσιος χορός, όπου θα κόψουμε την πίτα την πρωτοχρονιάτικη. Να κρατήσουμε λοιπόν την ημερομηνία 1 Φλεβάρι, ημέρα Σάββατο, εκδήλωση με τον Νίκο τον Παπά. Και 22 Φλεβάρι, η σύνθεση ακόμα, οι δύο είναι σίγουροι, θα είναι ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυρία Αναγνωστοπούλου, βουλευτές και οι δύο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή υπουργός εξωτερικών και υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Αναγνωστοπούλου στο παρελθόν. Είναι θεματική η εκδήλωση αυτή για την εξωτερική πολιτική και θα είναι 99% και ο κύριος Δανέλης, θα είναι δηλαδή τρεις ομιλητές με θέμα την εξωτερική πολιτική της χώρας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτής. Ευκαιρία να μας πει ο Παπάς και σε τι στάδιο βρίσκεται εκείνη η ιστορία με την Καπλαμποθήκη. Ευκαιρία να μας πει, να σας πω ότι σε ΦΕΚ υπάρχει. Γιατί είχα μια συνομιλία με τον υπεύθυνο ερωτό του Δήμου Δράμας. Σε ΦΕΚ υπάρχει και η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
του έδωσα και την διεύθυνση που είναι αρμόδια και έχει αναλάβει την υλοποίηση αυτού του πράγματος και το ονοματεπώνυμο. Τώρα, αν ο Δήμος Δράμας δεν μπορεί να βρει το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση, αφού του την έχω δώσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε ευχαριστήσουμε, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Χρήστος Καραγιαννίδης, πρώην βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. 1 Φεβρουαρίου, λοιπόν, θα είναι εδώ στην Δράμα και ο κύριος Παπάς. 22 Φεβρουαρίου, κύριε Καραγιαννίδη, έχετε την θεματική για την εξωτερική πολιτική. Είδαμε και την επικαιρότητα η οποία τρέχει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.